Viper Magnum 970 δέσπωσε στο περίπτερο της εταιρείας κατά τη διάρκεια του τελευταίου ναυτικού σαλονιού, όπου έγινε και η απονομή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, στο οποίο η εταιρεία του Σπύρου Κοτσάμπαση ήταν όπως και φέτος μέγας χορηγός. Ήταν πραγματικά ένα εντυπωσιακό σκάφος σε μέγεθος και τιμή που συζητήθηκε από όλους. Τη μέρα της δοκιμής μας, αφήσαμε πίσω μας τη μαρίνα και ανοιχτήκαμε στο Σαρονικό με καιρό 3-4 μποφόρ από διάφορες διευθύνσεις στα ανοιχτά. Τις πλάτες μας ήταν τοποθετημένος ο νέος τετράχρονος Yamaha 300 νύπων, η ελάχιστη υποδύναμη για το συγκεκριμένο σκάφος αν πρόκειται για εξολέμβιους. Ξεκολλάνε από τον καθρέφτη στις 1800 στροφές, ενώ η γωνία πλεύσης είναι πάρα πολύ καλή ήδη από τις χαμηλές στροφές. Ενώ η διαδικασία πλαναρίσματος περνά σχεδόν απαρατήρητη, χωρίς δισταγμό από τον κινητήρα. Και βεβαίως χωρίς ορθοπλώρισμα. Η διαγωγή του Magnum 970 είναι υποδειγματική σε όλο το φάσμα των στροφών, όπου πλέει ευθύγραμμα και ισορροπημένα, χωρίς απώλεια στήριξης ακόμη και στην τελική. Την αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα συμπληρώνει η αθόρυβη πλεύση του σκάφους, χωρίς απόνερα στο πλάι που μπορούν να γίνουν ενοχλητικό σπρέι στο πρώτο φύσημα. Με όριο στροφών του κινητήρα τις 6.000 στροφές ανά λεπτό, η τελική των 37,5 κόμβων βγήκε με το στροφόμετρο στις 5.700. Εκείνο που εύκολα γίνεται διακριτό στο Magnum 970 είναι οι μεγάλες επιφάνειες όπως τη Δελφινιέρας που είναι ντυμένη με τικ. Το στρίτσο της Άγκυρας είναι επίσης μεγάλο και βαθύ. Η ελεύθερη επιφάνεια της πλώρης είναι άνετος χώρος για ύπνο 2 ατόμων και μάλιστα χωρίς προσθήκες. Κάτω από 3 μαξιλάρια βρίσκονται 2 καπάκια για εισάριθμα ταμπούκια. Αμπάρι στεγανό υπάρχει και στο πάτωμα για αποθήκευση ειδών αγκυροβολίας ή άλλων. Η κονσόλα έχει 2 όψεις. Η πόρτα εμπρός ανασηκώνεται ψηλά και στο εσωτερικό της βρίσκεται τουαλέτα ναυτικού τύπου. Το πέρασμα είναι άνετο και για το φωτισμό εξαρισμό υπάρχουν 2 φινιστρίνια. Από την πλευρά του κυβερνήτη υπάρχουν πολλά και διαφορετικά επίπεδα για τις ομάδες οργάνων. Στο σκάφος της δοκιμής υπήρχε και ένα ζευγάρι ηχείων ψηλά και ακόμη ένα πιο χαμηλά, κάτω από το βολάν. Προβλέπεται επίσης υποπόδιο και ντουλαπάκι. Το κάθισμα του κυβερνήτη είναι διπλό, με καλή στήριξη στη μέση, ενώ στο πίσω του μέρος διαμορφώνεται πάγκος με καπάκι που φιλοξενεί νηπτήρα, ψυγείο και ντουλάπι. Ο καναπές της πρίμνης είναι τριθέσιος, με μαξιλάρια και στο πλάι. Ο ωφέλιμος εσωτερικός χώρος είναι εντυπωσιακός, διαμορφωμένος με επιμέλεια και μεράκι. Μεγάλης αποθηκευτικής δυνατότητας, καλύπτει όλες τις ανάγκες. Η πλάτη του καναπέ είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαμορφώνει ένα δεύτερο, επίσης μεγάλο και άνετο, χώρο ύπνου ηλιοθεραπείας. Πίσω, η πασαρέλα του σκάφους είναι ομοιογενής κατασκευή με τον καθρέφτη, παραμένοντας ως έχει όταν τοποθετηθεί έσω-έξω κινητήρας. Το Viper Magnum 970 παρέχει από κάθε άποψη επάρκεια χώρων και ανέσεων για ναυτικό κάμπινγκ 4 ατόμων. Στη δυνατότητα αυτή έρχεται να προσθεθεί η εξαιρετική διαγωγή του σκάφους κατά την πλεύση, συνδυασμένη με το πολύ καλό αισθητικό σύνολο που η επένδυση με TIC σαφώς αναδεικνύει ακόμη περισσότερο.